Παιδιά καλησπέρα, είμαι ο Eisenheim και σήμερα θα δοκιμάσουμε το build και το gear που κάναμε στο προηγούμενο βίντεο του Monk, στο PTR δηλαδή, όπως θα είναι τα skills όταν θα μπει το patch με το Paragon 2 και το Loot 2. Πάμε λίγο να δείξουμε τα skills και πώς έχουμε ξοδέψει τα Paragon Points. Λοιπόν, από τις 4 κατηγορίες Paragon Points που έχει, τις 4 κατηγορίες που μας δίνει να διαλέξουμε, να επιλέξουμε μάλλον, είχαμε σε κάθε μία από αυτές είχαμε 64 Paragon Points να ξοδέψουμε. Στην πρώτη κατηγορία ξοδέψαμε 140 Dexterity και δώσαμε 28 Paragon Points, 28 και 9. Πήραμε 140 Dexterity, 140 Vitality και συν 9 Maximum Spirit. Στο δεύτερο, στα Offense, δώσαμε 27 από τα 50, πήραμε 5,40, 27 στο Critical Chance πήραμε 5,4 και 10 στο Critical Damage και πήραμε 10% πρόσθετο Critical Damage. Δηλαδή, δώσαμε Critical Attack Speed που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, Critical Chance που μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ και Critical Damage λιγότερο, γιατί έχουμε ήδη Critical Damage στο gear. Λοιπόν, στα Defense δώσαμε 17% σε Life της 100, 150 και 150 στα All Resistance. Δεν δώσαμε Armor γιατί είχαμε λίγο παραπάνω Armor. Επίσης το Armor μπορούμε να το πάρουμε και από το Passive Skill, οπότε το αφήσαμε χωρίς να βάλουμε κάτι και ούτε δεν βάλαμε Life Regeneration. Και στο Utility βάλαμε 10% όσο να μικραίνει το κόστος από τα skills μας για να μπορούμε να σπαμάρουμε περισσότερα συγκεκριμένα την καμπάνα και ό,τι πιο δυνατό skill έχει ο Monk, και 231 στο Life on Hit. Δώσαμε λίγο στο Life on Hit γιατί έχουμε το Life Steal τώρα και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το Life on Hit. Και τα details έχουν ως εξής: Attack Speed έχουμε 2,20, Critical Chance 59,7%, αρκετά υψηλό. Μπορούμε να το χαμηλώσουμε και να βάλουμε άμα θέλουμε κάτι άλλο, απλά επειδή χρησιμοποιούμε τους τυφώνες θέλουμε να έχουμε περισσότερο Critical Chance. Critical Damage 348, έχουμε το Cooldown Reduction από τα skills που έχουμε 20%, από εκεί και πέρα έχουμε Armor 3331, All Resistance περίπου στα 570 μέσο όρο, 580, Life συνολικό έχουμε 52.000, Life per second 318, Life per hit 231, Life Steal 2,5%, και από εκεί και πέρα το Move Speed και τα λοιπά είναι... Βλέπουμε ότι το Magic Find είναι πάρα πολύ λίγο, με τέτοιο Magic Find θα παίζουμε και είναι το μοναδικό Magic Find που παίρνω από το Helm. Bonus Experience 200%, και από εκεί και πέρα δεν έχω αλλάξει κάτι στο gear. Μια προσοχή, ότι να δώσουμε προσοχή πως στο PTR μπορούμε να έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε το Amulet το οποίο έχουμε κανονικά γιατί είναι level 63 και εδώ μας επιτρέπει να έχουμε μόνο μέχρι level 60 και αυτό είναι το Amulet, χάνουμε πάρα πολύ damage, αλλά το damage μας είναι περίπου στις 204.000 και θα δούμε ότι δουλεύει υπέροχα. Τα skill μας τώρα, Way of 100 Fist, αυτό μας δίνει 12 spirit σε κάθε επίθεση που κάνουμε και εδώ έχει μια πολύ σημαντική, μια μεγάλη αλλαγή. Ο ρούνος ο οποίος χρησιμοποιούμε μας δίνει 40% να κάνει regen το spirit, προφανώς με τα hit που κάνουμε. Είναι πολύ μπαφαρισμένο σε σχέση με το game όπως είναι τώρα χωρίς το patch. Και το sweep win με το cyclone, serenity, έχουμε βάλει το ρούνο ο οποίος κάνει σε 20 γιάρδες την στιγμή που χρησιμοποιούμε το Serenity κάνει 438% damage στα mobs που είναι τριγύρω μας μέχρι 20 yards. Wave of Light Empowered Wave, αυτό είναι λίγο νερφαρισμένο, είναι 473%, νομίζω στο Diablo όπως είναι τώρα είναι περίπου στο 800%, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το skill το οποίο έχει γίνει φανταστικό είναι το Blinding Flash με το Faith in the Light που βλέπουμε δίνει 50% additional weapon damage ενώ είναι 30 τώρα. Αυτό δηλαδή δίνει ότι αυξάνει 50% το damage όταν χτυπάμε την καμπάνα. Και Mantra of Conviction, κλασικός ρούνος που χρησιμοποιούμε και τώρα.
αυτό το passive το Saul έχει πάρει νομίζω 2 spirit regen, ενώ είναι 1 τώρα. Αυτό το οποίο μας δίνει τη διάρκεια 7 σε τη διάρκεια του μάνδρα 7 λεπτά και μας δίνει 2 spirit regen κάθε δευτερόλεπτο, και αυτό είναι για τα cooldowns. Μπορούμε να βάλουμε ή αυτό ή οποιοδήποτε θέλει να βάλει κάποιο άλλο, δηλαδή να βάλει κάποιο για να πάρει πρόσθετο armor, να πάρει να μειώνει το damage το οποίο δέχεται. Εμείς βάλαμε αυτό, θα το δοκιμάσουμε με αυτό. Πάμε να δούμε λίγο, να πούμε ότι παίζουμε master, που θα είναι το κορυφαίο επίπεδο, το πιο δύσκολο επίπεδο από τον Diablo. Πάμε λίγο να το δοκιμάσουμε σε ένα μέρος που έχει elite. Πέρα έχει σίγουρα πακετάκι με elite. Να το. Λοιπόν, σπαμάρουμε όπως είπαμε τα, και βλέπουμε πόσο πολύ χτυπάει η καμπάνα. Τώρα μας έκατσε και με reflect, γι' αυτό δεν ήταν τόσο μεγάλη διάρκεια. Θα δούμε και ένα άλλο pack το οποίο δεν θα έχει shield και δεν θα έχει τα πάντα. Λοιπόν, ελπίζω να βρούμε ένα άλλο pack εδώ πέρα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα Monk, και ενώ είχε Reflect δεν μας ακούμπησε καν το pack. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φάει κάποιο νερφάρισμα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Θέλουμε Elite. Εκτός άμα πάμε στο Λιόρικ, για να μην ψάχνουμε. Πάμε στο Λιόρικ. Είμαστε στο Act 3, λέω χαζομάρες. Πάμε στο κόρο. Αλλά ακόμα και η Reflect να είναι, βλέπουμε πώς σκοτώθηκε το Elite. Όπι Monk. Και το Paragon, ξέχασα να το πω, το Paragon το οποίο έχουμε είναι 257, είναι από τα level που έχουμε πάρει, τους χαρακτήρες που έχουμε 100, είναι περίπου σχεδόν 7 χαρακτήρες έχω Paragon 100, το XP τους δηλαδή. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός ο Monk, και τα elite τα οποία μας ενδιαφέρουν σκοτώνονται πάρα πολύ εύκολα. Θα δούμε πως θα πάει το πράγμα. Ελπίζουμε να μην φάει κάποιο νερφάρισμα. Σίγουρα στο Paragon 2 και στο Loot 2 στο patch θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια upgrade στο build μας, στο gear μας. Γιατί εντάξει, δεν είναι αμάν το gear. Είναι gear το οποίο κοστίζει 250 εκατομμύρια max. Οπότε αν το κάνουμε αναβάθμιση θα μπορούμε να το βγάζουμε ακόμα πιο εύκολα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Εάν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube Eisenheim TV Fans, όπως και να like στη σελίδα μου στο Facebook Diablo 3 Greek Fans. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.